Ήρθαν κάποια παιδιά από διάφορα σχολεία για να έχουν μια δάση, να μάθουν πάνω σε αμαξίδια πώς να κινούνται, πώς είναι η ζωή των τυφλών, κάνουν διάφορες δραστηριότητες δένοντας τα μάτια και έχοντας τα μπαστούνια των τυφλών και προσπαθούν να κινηθούν. Μας κατεβήκαμε και εμείς για να δείξουμε στα παιδιά για το μπάσκετ σε αμαξίδιο ποια η διαφορά με τους όρθιους και να το δοκιμάσουν και τα παιδιά να κάτσουν να δουν πόσο δύσκολο είναι. Γενικά είχαμε πολλά παιδιά, ήρθαν από πολλά σχολεία. Νομίζω ότι ήταν μια επιτυχημένη δράση. Σήμερα εμείς εδώ δείχνουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την αναπηρία όρασης, έτσι. Κάνουμε κάποια βιωματικά εργαστήρια με το λευκό μπαστούνι, το πώς το χρησιμοποιεί ένα άτομο με αναπηρία όρασης, πώς το βοηθάει να κινείται ανεμπόδιστα στα πεζοδρόμια της πόλης, έτσι. Εξηγούμε κάποια πράγματα και για τους οδηγούς όδευσης τυφλών, τα λεγόμενα τα κίτρινα πλακίδια που υπάρχουν στην πόλη, έτσι. Στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν οι σκύλοι οδηγοί, από το κέντρο σκύλοι οδηγοί Ελλάδος, που για ακόμη μια φορά είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και εκεί γίνεται ένα βιωματικό εργαστήριο με τους σκύλους. Ενημερώνονται τα παιδιά το τι είναι ο σκύλος οδηγός, σε τι βοηθάει, έτσι. Και το πόσο καλό κάνουν οι σκύλοι οδηγοί σε ένα άτομο που έχει αναπηρία όρασης, πόσο πολύ βοηθάνε. Επίσης έχουμε και το τρέξιμο με συνοδό. Είναι ένα άθλημα που το κάνουν τα άτομα με αναπηρία όρασης και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, έτσι. Τρέχουν με συνοδό. Έτσι, ο ένας είναι δεμένος με τον άλλον, ο συνοδός προηγείται του τυφλού ατόμου, οπότε και αυτό σαν βιωματικό το βλέπουν τα παιδιά πως είναι, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και όλες, να τρέξουν δηλαδή με κλειστά μάτια και με συνοδό, οπότε σήμερα πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ενημέρωση και σε μικρότερες ηλικίες και σε λίγο μεγαλύτερες, για να δουν ακριβώς την αναπηρία όρασης και να ξέρουν και στην καθημερινότητά τους, αν δουν κάποιο άτομο με λευκό μπαστούνι στον δρόμο ή οτιδήποτε, να ξέρουν τι είναι αυτό και πώς μπορούν να βοηθήσουν αν χρειαστεί. Μεγάλο το φάσμα της αναπηρίας και στο θέμα παιδείας έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή δεν γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά τα παιδιά τι πρέπει να σέβονται, τι πρέπει να... Και όχι μόνο για μας, και για τις γυναίκες με τα παιδάκια, με τα καρότσια και όλα αυτά, να μην κλείνουμε τις ράμπες. Να μην παίρνουμε τις θέσεις τις αναπηρικές των αυτοκινήτων από τη ΣΑΜΕΑ και να μην κάνουμε γενικά πιο δύσκολη τη ζωή των ατόμων αυτών. Νομίζω ότι από τα σχολεία πρέπει να ξεκινήσει η όλη διαδικασία το να μάθουν περισσότερα πράγματα τα παιδιά και σε αυτό πρέπει να οργανωθούν τα σχολεία και να πούνε κάποιους ανθρώπους με αναπηρία να έρθουν να μιλήσουν και να γίνεται αυτό όχι μόνο κάθε χρόνο που είναι η γιορτή, είναι η μέρα των ΑΜΕΑ της 3 Δεκεμβρίου που είναι.